τους τελευταίους 2 μήνες γίνεται μια οξία αντιπαράθεση για τα αίτια, τα αιτιατά και τις ευθύνες για την κατάρρευση του συνεργατισμού. Την ίδια ώρα έχουμε μια τρίτη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την έδρα της Λεμεσού. Το είπα πολλές φορές, θα το επαναλάβω. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και είναι άξιον απορίας πως στην Κύπρο το κυβερνών κόμμα προκαλεί να πάμε σε βουλευτικές εκλογές και το αρνείται η αντιπολίτευση. Ας πάμε στο λαό, στον κυρίαρχο λαό, να κρίνει και για ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση του συνεργατισμού, αλλά να δώσουμε και διέξοδο, να μην μείνουμε το κοινοβούλιο της Κύπρου, το παγκόσμιο κοινοβούλιο που παραμένει λειψό. Και αφού όλοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η ευθύνη είναι στον δημοκρατικό συναγερμό, τι έχουν να φοβηθούν? Ας πάνε στις εκλογές να τους δικαιώσουν οι πολίτες. Ένα θα σας πω. Έχουμε 18 ψήφους δεδομένους για να αυτοδιαλυθεί η Βουλή και παράλληλα με τις ευρωεκλογές να έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Μιλώ για τους 18 ψήφους του συναγερμού. Χρειαζόμαστε ακόμη μόλις 10 ψήφους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το Πίνιδημα. Κύριε Πρόεδρε, πώς τα σχολιάζουν? Κοιτάξτε, αυτά... μα θέλουν καλύτερη εποχή να κάνουν εκλογές? Είναι εφικτό όμως. Βεβαίως είναι εφικτό. Το άρθρο 67 του Συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Με τη σύμφωνο γνώμη 28 βουλευτών, γιατί έχουμε μόλις 55, είμαστε και λειψό κοινοβούλιο, διαλύεται η Βουλή και μπορεί να κάνουμε εκλογές σε 20, 30, 40 μέρες. Και εγώ προτείνω να αυτοδιαλυθεί η Βουλή και τις 26 του Μάη, χωρίς να βάζουμε σε έξοδα περισσότερα τους πολίτες, να γίνουν παράλληλα με τις ευρωεκλογές και οι βουλευτικές εκλογές. Και να στείλουμε και ένα μήνυμα στους πολίτες ότι εμείς οι βουλευτές δεν είμαστε γαντζωμένοι στις θέσεις μας. Είναι δυνατόν να φοβάται πολιτικό κόμμα και πολιτευτής τη λαϊκή ετιμιγορία και να κάνουμε τους μάγκες μέσα από τα μικρόφωνα για να επιρρύπτουμε ο ένας ευθύνες του άλλου? Όλοι φταίν εκτός από τον εαυτό μας. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας όλοι προς κρίση στον κυρίαρχο λαό. Τι φοβούνται? Απευθύνεται κάλεσμα, κύριε Πρόεδρε, έτσι? Όχι κάλεσμα, πρόκληση απευθύνω. Εδώ και τώρα. Και βουλευτικές εκλογές.